Με τα μούτρα στο θαλασσινό αλάτι και άλλα είδη έχουν πέσει οι Κορεάτες καταναλωτέ, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφαλεία τους τη στιγμή που η Ιαπωνία πρόκειται να απορρίψει μέσα στη θάλασσα ένα εκατομμύριο μετρικούς τόνου επεξεργασμένων ραδιενεργών από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα. Το νερό αυτό είχε χρησιμοποιηθεί κυρίω για την ψήξη αντιδραστήρων που είχαν υποστεί ζημιέ, όταν αυτό ο πυρηνικό σταθμό, που βρίσκεται βόρεια του Τόκιο, είχε πληγεί το 2011 από σεισμό και τσουνάμι. Η απόρριψη του νερού στον Ειρηνικό από τι τεράστιε δεξαμενέ, τι οποίε ήταν αποθηκευμένο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία. Η Ιαπωνία έχει δώσει επανειλημμένες διαβεβαιώσεις ότι το νερό είναι ασφαλές, λέγοντας πως έχει φιλτραριστεί για να απομακρυνθούν τα περισσότερα ισότοπα, αν και περιέχει ηχνητριτίου, ένα ισότοπο του υδρογόνου που είναι δύσκολο να διαχωριστεί από το νερό. Ωστόσο, ψαράδες και καταστηματάρχες στην Ιαπωνία και σε όλη την περιφέρεια εκφράζουν φόβους. Οι μαζικέ αγορέ συνέβαλαν να αυξηθεί τον Ιούνιο κατά σχεδόν 27% η τιμή του αλατιού στην Νότια Κορέα σε σχέση με πριν από δύο μήνε. Αν και οι αξιωματούχοι λένε πω για την άνοδο τη τιμή ευθύνονται επίση ο καιρό και η μικρότερη παραγωγή. Σε απάντηση, η κυβέρνηση διαθέτει περίπου 50 μετρικού τόνου αλατιού την ημέρα από τα αποθέματά τη, με έκπτωση 20% από την τιμή τη αγορά και μέχρι τι 11 Ιουλίου. Οι κορεάτικες αρχέ λένε πω θα παρακολουθήσουν από κοντά τι αλικέ για οποιαδήποτε αύξηση τη ραδιενέργεια. Η Νότια Κορέα έχει απαγορεύσει τα προϊόντα διατροφής που προέρχονται από τα ύδατα κοντά στη Φουκουσίμα στην Ανατολική Ακτή της Ιαπωνίας. Η Κίνα έχει επίσης επικρίνει το σχέδιο της Ιαπωνίας για την απόρριψη των υδάτων, κατηγορώντας την για έλλειψη διαφάνειας και λέγοντας πως δημιουργεί μια απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και για την υγεία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.